Στολισμένη και πανέτοιμη είναι η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για να υποδεχθεί το 21ο Συνέδριο του Κόμματος. Οι εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνησης και συντήρησης του κτηρίου έχουν ολοκληρωθεί με πολύ μεράκι, εθελοντική δουλειά και οικονομική στήριξη από μέλη, οπαδούς και φίλους. Συγκροτήθηκε μια ομάδα η οποία αποτελούνταν από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, άλλους ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς, οικοδόμους κτλ. Τα κριτήρια ήταν αυτά που είπα και στην αρχή, δηλαδή να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε το κτίριο τεχνικά και φυσικά αισθητικά να σεβαστούμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν και οι τεχνικές προδιαγραφές. Μια δεδομένη κατάσταση υπάρχουσα, η οποία όταν έγινε το κτίριο έλεγε ότι πρόκειται για ένα κτίριο πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής τότε. Την Παρασκευή 25 του Ιούνιου, η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα υποδεχτεί τους συνέδρους. Λίγα 24 ώρα πριν, την 3η 22 Ιούνιου, το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ υποδέχθηκε δημοσιογράφους. Το συνέδριο θα διεξαχθεί όχι μόνο σε έναν χώρο, δηλαδή τον χώρο της αίθουσας συνεδρίων που γνωρίζετε από προηγούμενες φορές, θα διεξαχθεί σε διάφορους χώρους, θα τους επισκεφθούμε της έδρας Κεντρικής Επιτροπής και αυτό για να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία βάλλονται λόγω της πανδημίας. Αφορούν την πάλη του κόμματος, την τοποθέτησή του κόντρα σε ισχυρές επιλογές της αστικής τάξης, γενικότερα κόντρα στο ρεύμα της αντεπανάστασης. Το γνωστό έργο στη ξυλογραφία του Τάκη είχε αναφερθεί τότε σε ψηφιδωτό από τους καλλιτέχνες τον Αργενίδη και την Κλειό Μακρύ. Και αυτό πέρασε από την αναγκαία συντήρηση αυτή την περίοδο για να ενισχυθεί και να διατηρηθεί καλύτερα. Είναι έργα του Κατσικογιάννη, του Δημήτρη Κατσικογιάννη, αγωνιστή ζωγράφου. Είναι δημιουργημένα με ξηρό παστέλ. Ξεναγήθηκαν στον ανακαινισμένο έθριο χώρο και στο φουαγγέ, όπου λειτουργεί έκθεση με έργα που έχουν προσφέρει οι ίδιοι καλλιτέχνες οι απόγονοί τους και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης υπάρχει στο έθριο μια μικρή έκθεση με αφίσες τα τελευταία χρόνια του ΚΚΕ για μεγάλα θέματα και αντικά ζητήματα που απασχόλησαν το λαό και την δράση του ΚΚΕ.